κύριος Θοδωρής Ιωαννίδης. Είμαστε στην εκδήλωση που διοργανώνει η Χρυσή Αυγή Κόρη για τον Αλέξη. Βλέπουμε αρκετή συμμετοχή, παρότι η βραδιά συνεχίζεται, κύριε Ιωαννίδη. Πώς είναι τα πράγματα και για την πρωτοβουλία σας, μιλήστε μας αυτή. Ναι, εμείς εντοπίσαμε το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στη συγκεκριμένη οικογένεια. Με πρωτοβουλία του αρχηγού αποφασίσαμε να κάνουμε μία εκδήλωση της οποίας τα έσοδα όλα θα δοθούν στην συγκεκριμένη οικογένεια για τη θεραπεία του συμπολίτη μας. Έχουμε πολύ καλή συμμετοχή και παρόλο που υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις σήμερα, ναι, παράλληλες εκδηλώσεις, έχουμε πολύ ικανοποιητική συμμετοχή στο συγκεκριμένο θέμα, όπως πουλήσαμε και πολλές προσκλήσεις, μόνο και μόνο για να βοηθήσουν το συγκεκριμένο συμπολίτη μας. Τι περιλαμβάνει ακριβώς το σημερινό πρόγραμμα? Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει φαγητό, κρασάκι, μουσική, μια εκδήλωση δηλαδή πολιτισμένη, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα για το συγκεκριμένο συμπολίτη μας, το συγκεκριμένο παιδί. Ήρθατε σε συνεννόηση με την οικογένεια του Αλέξη? Βεβαίως, ήρθαμε σε συνεννόηση με την οικογένεια του Αλέξη, μιλήσαμε με τη μητέρα του, μιλήσαμε με τη θεία του, αποδέχτηκαν να κάνουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση και... Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του? Πηγαίνει καλύτερα, αλλά χρειάζονται φυσικά χρήματα για να συνεχίσει η θεραπεία. Θα συνεχίσετε και με άλλου τύπου παρόμοιες εκδηλώσεις? Εμείς θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έτσι, να σώσουμε όλη την Ελλάδα δεν μπορούμε. Αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας θα το κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την κριτική που ασκείται, ότι δεν πρέπει να διατυμπανίζονται τέτοιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή πρωτοβουλίες που παίρνουν. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι διατυμπανίσαμε αυτό το πράγμα. Εμείς είπαμε, κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Όποιος θέλει, συμμετάσχει. Όποιος θέλει, ας δώσει. Όποιος θέλει, ας έρθει. Δεν κάναμε ούτε υπέρογγες διαφημίσεις ούτε τίποτα. Δεν νομίζω ότι δηλαδή κάναμε κάτι παραπάνω ώστε να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι περισσότερο από τους άλλους. Στη σημερινή εκδήλωση λαμβάνουν μέρος και άνθρωποι εκτός Χρυσής Αυγής. Βεβαίως. Και εμείς το επιδιώξαμε αυτό να είναι υπερκομματική. Γι' αυτό και αν δείτε, δεν έχουμε ούτε διακριτικά πάνω μας της Χρυσής Αυγής, ούτε κάνουμε συγκεκριμένες ομιλίες μέσα για να προωθήσουμε το συγκεκριμένο κόμμα, έτσι. Το κάνουμε καθαρά και μόνο για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Διάφορες ηλικίες, μικρή, μεγάλη. Είναι όλες οι ηλικίες, όπως και είναι και όλα τα κοινωνικά στρώματα. Έτσι. Είναι από εργάτες μέχρι ξενοδόχους, μέχρι πάντες. Ίσως γι' αυτό δεν θέλουν να φωτογραφηθούν, για να μην δημιουργηθούν. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φανούν ότι συμμετέχουν σε εσωκομματική εκδήλωση του συγκεκριμένου κόμματος του δικού μας. Αλλά που εμείς βέβαια την έχουμε κάνει υπερκομματική, έτσι. Δεν είναι δηλαδή εσωκομματική εκδήλωση. Και το επιδιώξαμε αυτό, να μην γίνει. Υπερτερεί δηλαδή ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας. Καθαρά ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας, και θα κοιτάξουμε να κάνουμε, όποιος άλλος έχει πρόβλημα δηλαδή και απευθύνεται σε εμάς, να κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, με αντισταθμιστικό όφελος φυσικά, μια χώρα σπερίδα, έτσι. Δεν κάνουμε έρανο δηλαδή. Ναι. Να μπορέσουμε δηλαδή ο κόσμος να θεωρήσει ότι υπάρχει ένα αντισταθμιστικό όφελος πάνω σε αυτό το πράγμα. Ότι θα περάσει καλά δηλαδή. Όσον αφορά τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνει η Χρυσή Αυγή με την προσφορά ρούχων, τροφίμων. Ναι, αυτά συνεχίζονται κανονικά. Βεβαίως, τα γραφεία μας είναι πάντα ανοιχτά τις συγκεκριμένες ώρες που ξέρουν όλοι, για να μας φέρνει ρούχα ο κόσμος, ώστε μετά να τα διανέμουμε στους πολίτες. Έτσι. Όπως οργανώνουμε και στο παζάρι διανομή ρούχων, διανομές τροφίμων σε συγκεκριμένα ορόσημα ημερομηνίες. Όποτε βέβαια έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να μαζέψουμε κάποια τρόφιμα για να τα μοιράσουμε. Συνεχίζουμε κανονικά αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή ένα μέρος των χρημάτων ή που παίρνουν σαν επιδοτήσεις στα κόμματα ή ένα μέρος των χρημάτων τα οποία δίνονται στο κόμμα μας να μοιράζονται σαν τρόφιμα και σαν ρούχα, ας πούμε, στον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλοι.